δεν πιστεύω σε τίποτα φταίς. Κάνω λάθη και δεν νιώθω ενοχές. Γύρω μου κόσμος και εγώ νιώθω μόνος φταίς. Γύρω μου κόσμος και εγώ νιώθω μόνος φταίς. Φταίς. Ό,τι ζήσαμε βάζεις φωτιά και το καίς. Δεν πιστεύω σε τίποτα πια, εσύ φταίς και το ξέρεις. Φταίς. Σ' ό,τι ζήσαμε βάζεις φωτιά και το καίς. Δεν πιστεύω σε τίποτα πια, εσύ φταίς κι υποφέρεις. Δεν υπάρχουν πια όνειρα φταίς. Τις αγάπες τις λέω πληγές. Γύρω μου κόσμος και εγώ νιώθω μόνος φταίς. Που γύρω μου κόσμος και εγώ νιώθω μόνος φταίς. Φταίς. Ό,τι ζήσαμε βάζεις φωτιά και το καίς. Δεν πιστεύω σε τίποτα πια, εσύ φταίς και το ξέρεις. Φταίς. Σ' ό,τι ζήσαμε βάζεις φωτιά και το καίς. Δεν πιστεύω σε τίποτα πια, εσύ φταίς κι υποφέρεις. Ό,τι ζήσαμε βάζεις φωτιά και το καίς. Δεν πιστεύω σε τίποτα πια, εσύ φταίς και το ξέρεις. Φταίς. Σ' ό,τι ζήσαμε βάζεις φωτιά και το καίς. Δεν πιστεύω σε τίποτα πια, εσύ φταίς. Τώρα Δημήτρη, θέλω να μας πεις για τον κόσμο που μας βλέπει πώς είναι μια καθημερινή σου μέρα. Μια καθημερινή μου μέρα θα κατέβω να πιω κανένα καφέ. Θα πάω να παίξω κανένα στοίχημα έτσι να ξύσω την ψώρα μου. Θα πάω να δω κανένα φίλο μου εδώ τι έχει από ίδια ηλικίας. Από βάρκες, ναι, την ψωνάρα μου, ναι, τέτοια. Αυτά δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο. Μπορώ να τύχει να πάω να φάω σε κανένα φίλο, να πάω να πιω ένα καφέ σε ένα φίλο, αυτά. Δεν έχω δηλαδή κάποια ιδιαιτερότητα. Ούτε παίζω τένις, που είναι must. Ούτε παίζω γκολφ. Τι άλλο θα ήθελες εσύ να μας πεις για τον κόσμο που μας βλέπει? Τι άλλο θα ήθελα να πω στον κόσμο που μας βλέπει? Να κάνει υπομονή ο Κοσμάκης. Γιατί εγώ τους εύχομαι όλους πάνω απ' όλα. Όταν πας μέσα στο όρος, οι γεροντάδες λένε όχι υπομονή. Υπομονές. Υπομονές για να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση που ζει η χώρα μας, που γι' αυτό φταίνε βδαλαμό για η πολιτική που μας καταντήσαν εδώ που μας καταντήσαν. Αυτό σε κόσμο, γιατί ξεκινάω να πάω στη δουλειά μου και βλέπω νοικιάζεται, νοικιάζεται πολίτη, νοικιάζεται, νοικιάζεται πολίτη. Περνάω κάτω στην πόλη τα ίδια. Αυτό το πράγμα τώρα με στεναχωρεί. Αφάνταστα με στεναχωρεί, γιατί υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που είχαν όνειρα, που ήταν οικοκύριδες, που είχαν τις δουλίτσες τους. Άλλος έκανε ένα άλμα παραπάνω, έκανε μια κίνηση να κάνει τη δουλειά του, να τη διευρύνει, αν θες λιγάκι, και έπεσε πάνω σε μια κρίση που δεν έφταιγε αυτός ο άνθρωπος. Που φάγαν τόσα λαμό για λεφτά και τους βλέπεις να κυκλοφοράν έξω. Και είναι μια χαρά. Αυτό είναι το ερέθισμα που δίνουν δηλαδή και στους επόμενους πολιτικούς, που θα είναι κάποια λαμόγια. Ξαναφάτε. Ορίστε, εμείς φάγα και είμαστε έξω.
Γι' αυτό πολλοί κόσμος μιλάει για χούντα. Ξέρεις ότι πάρα πολλοί κόσμος μιλάει για χούντα. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος? Η ατιμωρησία. Δεν βλέπουν να τιμωρείται κανείς. Τι πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι? Δεν ξέρω. Πώς το βλέπεις όλο? Δεν έχω ιδέα. Ο Θεός να τους φωτίσει, να σοβαρευτούν, να τις συνετιστούν. Και αν μπορέσουν και αν έχουν τα σηκώτια, να βάλουν σε μία τάξη αυτή τη χώρα, γιατί είναι πανέμορφη. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έπρεπε να είναι πριγκιπάτου. Η Ελλάδα έχει τα πάντα. Έχει καταρχάς 3.000 νησιά και βραχονησίδες. Είμαστε η γωνία, η κόπεδο πρώτο στη θάλασσα, που έχουμε και τα βουνά μας. Έχουμε όλες τις ομορφίες που μπορεί να έχει αυτή η φύση. Και είναι δυνατόν αυτό το κράτος να έχει πρόβλημα οικονομικό και να μην έχει πρόβλημα, ας πούμε, ένα άλλο κράτος, το οποίο κράτος, ας πούμε, είναι η Ελβετία ή η Αυστρία ή η Γερμανία, που παίρνουν από μια βαριά βιομηχανία, δεν έχουν τίποτα άλλο. Είναι δυνατόν? Τι φταίει λοιπόν? Οι πολιτικές τόσων χρόνων ανεβαίνανε πάνω και το μόνο που τους ένοιαζε ήταν το τι θα φάνε. Κάνανε πελατειακές σχέσεις με κάποιες φαμίλιες που έχει η Ελλάδα και είχε, και τα λεφτά πήγανε σε λίγους. Λεφτά που έλεγε άλλος υπάρχουν, τα λεφτά είναι σε λίγους. Δεν έχω κανένα πολιτικό σε εκτίμηση, με λίγα λόγια, για να μην πολύ λίγοι να είναι έτσι που τους συμπαθώ, αλλά και αυτοί τι να τους κάνεις, κοντά στο ξερό καίγεται και το χλωρό. Πολύ λίγοι. Δημήτρη, θέλω τώρα να μας πεις πόσο έχει αλλάξει η νυχτερινή διασκέδαση, πώς ήταν παλιά και πώς εξελίσσεται σήμερα. Κοίταξα, τις παλιά καταρχάς δουλεύαμε 7 μέρες την εβδομάδα. 6 μέρες την εβδομάδα μετά, γιατί δεν αντέχαμε, κάναμε και ένα ρεπό. Όταν περνούσαν οι γιορτές τα Χριστούγεννα, ξεκινούσαμε παράδειγμα αρχές Οκτώβρη και κάναμε ρεπό μετά τις γιορτές, συνήθως. Τότε φυσικά τα μπουζούκια είχαν γίνει και μόδο, αν θέλεις, τα πιο προχωρημένα μαγαζιά. Τότε υπήρχε το Αβαντάζ, υπήρχε η Πρόζα, υπήρχε το Ραντεβού. Ήταν τα μαγαζιά, αν θέλεις, που ξεφύγανε λίγο από την έννοια μπουζούκια. Θα λέγανε, αν θέλεις, Music Hall, Αβαντάζ και λοιπόν, Music Hall. Μια ονομασία ιδιαίτερη και καλά. Ουσιαστικά, με τον ελληνικό κινηματογράφο, που πεζόταν σε Οριδόν τότε, αλλάξαν λίγο τα προγράμματά μας, λέγαμε πιο καλά τραγούδια. Τραγουδούσαμε πιο πολλά άτομα, γινόταν κάποια σόου έτσι στο μαγαζί, καλωστημένα. Υπήρχε τότε ο Χρήστος ο Κουτσελίνης που έκανε κάποιες πρωτοτυπίες, υπήρχαν κάποιοι άλλοι χορογράφοι και σκηνοθέτες σου, ο Δημήτρης ο Παπάζουγλου, ο γνωστός, κτλ. Κτλ. Και τότε αυτές ήταν και η άνθηση στους δικούς μας χώρους. Γιατί τα μπουζούκια παλιότερα, πιο παλιά από μένα, ήταν πιο σκληρά. Σπάζανε πιάτα, ήταν, αν θέλεις, ένα μαγαζί το οποίο πηγαίνουν όσο επιτοπίσαν πιο πολύ οι άντρες παρά οι γυναίκες. Εμείς, δηλαδή, η δικιά μου φουρνιά έβαλε και τα πιτσιρίκια στους χώρους αυτούς. Φυσικά δουλεύαμε τότε 6 με 7 μέρες, τελευταία το είχαμε κάνει και πεντήμα, και μετά λόγω κρίσης φυσικά φέτος δουλεύουμε 3 μέρες την εβδομάδα. Τόση ώρα σε ακούω, μιλάς πιο πολύ για την κρίση, ενώ ξεκινήσαμε να μιλάμε για τραγούδια σου. Τι γίνεται, γιατί για την κρίση? Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο. Και τώρα ήμουν σε ένα τραπέζι με κάτι φίλους μου πριν κάνουμε τη συνέντευξη. Άνθρωποι οι οποίοι είναι και σοβαροί επιχειρηματίες κτλ. Και είχαμε αυτή τη ζήτηση ότι όλοι έχουν μια αβεβαιότητα για το μέλλον. Όλοι νιώθουν μια ανασφάλεια. Πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως είπα και προηγουμένως, σοβαροί, χάσαν τις δουλειές τους. Κάποιοι άλλοι είναι άνεργοι αυτή την εποχή. Δεν μπορείς εσύ τώρα, επειδή είσαι καλά, να είσαι αμέτωχος από το κοινωνικό σύνολο. Το να είναι καλά η δικιά μου οικογένεια και να πεινάει το διπλανό μου το παιδί, ας πούμε, με αγχώνει αυτό το πράγμα, με στεναχωρεί. Πραγματικά με στεναχωρεί. Δηλαδή, δεν θέλω να είμαι μόνο εγώ καλά και οι άλλοι να υποφέρουν. Ή να είναι λίγοι καλά και να υποφέρει ο κόσμος. Αυτό με εκνευρίζει αφάνταστα, γιατί χάνει κόσμος τις δουλειές τους. Άλλοι μειώνονται οι μισθοί τους. Άλλοι ζορίζονται. Άλλοι έχουν ανοιχτεί
δάνεια κλπ. Κλπ. Όλα αυτά είναι, ξέρεις, υπάρχει μια ατμόσφαιρα βαριά γενικά. Αυτή η ατμόσφαιρα πρέπει να ανατραπεί και πιο πολύ αυτή την κρίση. Τη φέραν οι δημοσιογράφοι. Μετά τους πολιτικούς αυτούς που συχαίνουν, είναι οι δημοσιογράφοι στα πρωινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δεις και στις ειδήσεις. Όποιος πουλήσει το μεγαλύτερο δράμα, έχει και πιο πολύ ακροματικότητα. Δηλαδή, ανοίγεις την τηλεόραση για να δεις κάτι, να χαλαρώσεις ή από συνήθεια. Και ψυχοπλακώνεις. Και ψυχοπλακώνεις. Γιατί εντάξει, παιδιά, οκ, okay, θέλετε να βγάλετε τα λεφτά σας. Ναι, αλλά εσείς για να βγάλετε κάποια χρήματα. Καταστρέφετε κόσμο αυτά που λέτε. Διογκώνετε το κουνούπι και το κάνετε ελέφαντα. Και αυτό περνάει μέσα στην κοινωνία. Γιατί η τηλεόραση είναι το απόλυτο μέσο ενημέρωσης. Αυτό δηλαδή πρέπει να ανατραπεί το κλίμα, να αρχίσουν αυτοί οι μαλάκες οι δημοσιογράφοι, με συγχωρείς για την κουβέντα μου, να σταματήσουν πια να αγχώνουν τον κόσμο. Γιατί τους βλέπω και τους αλλάζω πλέον. Δεν βλέπω ντοκιμάντερ, βλέπω τα ζωάκια στο Animal Planet, βλέπω κάτι άλλο να με χαλαρώνει, δεν μπορώ να τους βλέπω. Βγαίνει ο αυτιάς καταστροφολογία. Βγαίνει η Τσαπανίδου που τους συμπαθούσε, έγινε θηλυκός αυτιάς. Βγαίνει ο Καμπουράκης και ο άλλος ο οικονομέας και αυτούς τους συμπαθούσε και αυτή στην καταστροφή. Δηλαδή είδαν ότι πουλάει η καταστροφή, καταστροφολογία όλα τα πρωινάδικα. Είναι συχαμερό αυτό το πράγμα. Σταματήστε, ήμαρτον. Δηλαδή είστε καλά, καταστρέφετε εσείς, είστε καλά και καταστρέφετε τον κόσμο για να τα πάρετε εσείς. Ήμαρτον. Αυτό το πράγμα πρέπει να ανατραπεί. Εδώ μέχρι και το Λαζόπουλο, ας πούμε, που ήταν μια εκπομπή που με έκανε και γελούσα και έβλεπα, ξέρω, κάποια χιουμοριστικά έτσι ωραία σενάρια, γιατί είναι και πάρα πολύ καλό σε αυτό που κάνει. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο Αριστοφάνης του 21ου αιώνα και αυτός έχει πολιτικοποιηθεί πια και συνέχεια και αυτός μιλάει για την κρίση και πάνε της Λαζόπουλο να γελάσεις και αυτός σε φορτώνει και αυτός. Κατάλαβες να σου πω. Καταλαβαίνω απόλυτα. Σ' αφήσουμε όμως λίγο όλα αυτά. Ναι. Και όχι, γιατί μου λες, γιατί μιλάω για την κρίση. Γιατί βλέπω κόσμο μου γύρω. Βλέπω ανθρώπους που τους έχει φύγει το χαμόγελο. Αυτό το παρατηρώ και στα μπουζούκια εκεί που τραγουδά. Λίγοι είναι χαλαροί. Αυτοί που είχαν τις οικονομίες τους, που έχουν τα κομμάτια τους και είναι καλά και αντέχουν ακόμη. Κατάλαβες. Γι' αυτό συζητάω για την κρίση. Γιατί αυτό πλέον έχουν περάσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάτω στην κοινωνία μας. Γιατί ουσιαστικά τη χοντρή την κρίση αυτή τη φέρανε. Άμα δεν μας έλεγε κανείς ότι υπήρχε κρίση στην Αμερική και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα ήξερε κανείς ότι γίνεται και το τι με ηλιγενέστη κανείς. Αυτοί κάνανε μια ενημέρωση και διωγκώσανε το, κάνανε το πράγμα πολύ διωγκωμένο και τον περάσανε στον κόσμο, όποιοι κουμποθήκαν όλοι. Έτσι. Πες μου. Ας πάμε τώρα λίγο στις φιλίες. Τι γίνεται με τις φιλίες στον καλλιτεχνικό χώρο. Εσύ είσαι άνθρωπος που είσαι τόσα χρόνια. Ναι. Και ξέρεις πάρα πολύ κόσμο, υπάρχουν φιλίες στον χώρο σας. Υπάρχουν κάποια παιδιά που τα εκτιμούν. Τα οποία είναι. Ονομαστικά δηλαδή. Όχι, απλά να μου πεις. Κοίταξε, αν υπάρχουν φιλίες 20 χρόνων και παραπάνω, αν έχουν μείνει από τους καλλιτέχνες. Υπάρχουν. Με τον Αντώνη Ντορέμο είμαστε φιλαράκια 20 χρόνια και αυτό που είπες.